ξεκινήσω εγώ. Ήταν μεγάλη η χαρά και η τιμή για το Δήμο Θεσσαλονίκης και για μένα προσωπικά, ο Δήμαρχος της πόλης, να δεχθούμε την εξοχότητα τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη σύζυγό του, της πρώτης κυρίας στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Ξέρετε, οι δεσμοί μεταξύ Θεσσαλονίκης και Κύπρου κρατάνε πολλά χρόνια, είναι πολύ βαθιά η φιλία και οι κοινοί αγώνες μεταξύ Κυπρίων και Ελλήνων και Θεσσαλονικαίων. Ο Δήμαρχος Λεμεσού, των αρχών του 20ου αιώνα, η Λεμεσός, η οποία είναι αδερφοποιημένη πόλη, αδερφοποιημένος Δήμος με το Δήμο Θεσσαλονίκης, ήρθε ως εθελοντής το 1912 και παρότι είχε τη δυνατότητα να καθίσει στην Αθήνα, επέλεξε το μέτωπο και έχασε τη ζωή του στη μάχη του Βυζαντίου. Και γι' αυτό είναι κάτι που όλοι οι Θεσσαλονικείς πρέπει να ευγνωμονούμε τους αδερφούς μας Κυπρίους, γιατί από πολλά χρόνια πριν συμμετέχουν όχι μόνο σε εκείνους αγώνες, αλλά και στην προσπάθεια για την ανάπτυξη, για τις σχέσεις και για την εξέλιξη της ελληνικής φυλής. Άρα, με βαθιές ρίζες φυλίας, η Θεσσαλονίκη, το δεν ξεχνώ, δεν το έχει απλώς ένα σύνθημα, αλλά το έχει καθημερινή σκέψη και πράξη. Και στο πλαίσιο αυτό, στηρίζουμε κάθε προσπάθεια και της Κυπριακής Κυβέρνησης για την δικαίωση του αγώνα, του κοινού μας αγώνα, αλλά από την άλλη πλευρά συζητήσαμε τον Κύπριο Πρόεδρο ό,τι έχει να κάνει με την καθημερινότητα, τους Έλληνες φοιτητές στην Κύπρο, τους Κύπρους φοιτητές στη Θεσσαλονίκη, τον τουρισμό, την ανάπτυξη και πραγματικά θα είναι χαρά να τον έχουμε συχνά κοντά μας και να συνεργαζόμαστε για τους κοινούς σκοπούς, τις κοινέ επιδιώξεις και τις κοινέ φιλοδοξίες μας. Και πρώτα ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλή που μας κάνει.